Έχετε απολύτως συναντηθεί με τον κύριο Σκουρλέτη στις απόψεις σας, οπότε είμαστε εντάξει. Τι κάνετε, κύριε Υπουργέ? Καλά. Καλά. Το μεγάλο βάρος πέφτει στο Υπουργείο σας με τις απαιτήσεις των θεσμών και των δανειστών. Έχουν εφαρμοστεί με τα ασφαλιστικά. Όχι μόνο. Και με τις εργασιακές σχέσεις. Ναι. Έχει να κάνει με το χαρακτήρα, το βαθύτερο χαρακτήρα της μνημονιακής πολιτικής. Αυτό δεν επιβεβαιώνεται τελικά, δεν αναδεικνύεται. Αυτή η αιμονή, η ιδεολογική αγκύλωση, ο δογματισμός εκ μέρους των δανειστών και ιδιαίτερα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Αποδεικνύεται ότι θέλουν να μας γονατίσουν και να μας ταπεινώσουν. Αυτό αποδεικνύεται. Γιατί κέρδος δεν ξέρω. Υπάρχουν τέτοιες φωνές ισχυρές, ισχυρότατες, οι οποίες θέλουν τελικά να διαμορφώσουν και το τελικό αποτέλεσμα. Είναι σαφές, δεν είναι κάτι καινούριο. Ναι. Εμείς τι σχέδιο έχουμε? Πού πάμε τώρα, που... Εμείς τι σχέδιο έχουμε να το αντιμετωπίσουμε αυτό? Αυτό είναι αναμφισβήτητο. Αυτοί λίγο πολύ ήταν αναμενόμενο ότι αυτό θα κάνανε. Θα σε πνίγανε, δεν θα σε αφήνα να πάρεις ανάση. Μισό λεπτό. Αναμενόμενο, αν ήταν αναμενόμενο και οριστικό, τότε δεν έχει κανένα νόημα να συζητάμε. Από τη δική τους μεριά ήταν. Άρα λοιπόν βρισκόμαστε ακόμη στη φάση των συζητήσεων. Αναμενόμενη η συμπεριφορά τους. Αν είναι εκβιαστές και τοπολίτη, αυτή είναι η συμπεριφορά των εκβιαστών. Λέω, ενός μέρους, και αυτό που προσπαθούμε είναι να μην επικρατήσουν οι πιο ακραίες φωνές από εκείνη την πλευρά. Ναι. Εμείς εξακολουθούμε να επιδιώκουμε τον έντιμο αμοιβαία υποφελή συμβιβασμό. Αυτή τη στιγμή όμως έχουν επικρατήσει από ό,τι φαίνεται. Γι' αυτό και σοκάρανε για τον Πρωθυπουργό οι προτάσεις που του κάνανε προχτές. Ναι, αλλά όπως βλέπετε δεν έχουν κλείσει οι συζητήσεις αυτές, δεν έχουν τελειώσει. Αυτό που παρουσιάστηκε έδειξε ότι όλες οι προσπάθειες που γινόντουσαν επί τέσσερις σχεδόν ολόκληρους μήνες πήγανε στο βρόντο. Διότι εμείς καταθέσαμε ένα πολυσέλιδο κείμενο το οποίο δεν είναι η απόψη της ελληνικής πλευράς, είναι μια προσπάθεια σύνθεσης. Τα όρια, ας πούμε, της διαπραγμάτευσης μπορεί όχι, να... είναι μια προσπάθεια σύνθεσης. Ναι, από τη στιγμή που η άλλη πλευρά φαίνεται να μην το λαμβάνει αυτό υπόψη της, θεωρώ ότι δεν ισχύει και το 47 σέλιδο στο σύνολό του. Ναι. Δεν το αποδεχτήκαν ως βάση συζήτησης. Οπότε τι παίρνουμε. Άρα θέλω να πω ότι δεν μας δεσμεύει και εμάς το σύνολο των θέσεων αυτών των 47 σελίδων. Κάποια πράγματα λοιπόν θα τα δούμε και εμείς θα τα δούμε προφανώς προς όφελος δικό μας. Ναι, καθίστε. Δεν μας δεσμεύει υπό την έννοια ποια. Δηλαδή, αν αύριο τρελαθούν αυτοί, τρελαθούν. Υποχωρήσουν. Και σου πούνε, εντάξει, αυτά που λέτε τα δεχόμαστε. Το 47 σελίδες. Να το πούνε. Να το πούνε. Μέχρι τώρα δεν έχει υπάρξει αυτό. Εννοείται όμως ότι εάν συνεχιστεί αυτή η ιστορία. Εννοώ δηλαδή. Αυτοί μένουν σε εκείνο που είπανε. Τότε και εμάς δεν μας δίνει το 47. Ακριβώς. Ούτε μπορεί να γίνει. Κάτι υποχώρηση. Ούτε μπορεί να γίνει η συζήτηση σε αυτή την τελευταία φάση ανάμεσα στο κείμενο των 47 σελίδων και των δικών τους απόψεων, οι οποίες είναι αυτές οι οποίες είχαν διατυπωθεί αμετακίνητα όταν ξεκίνησε αυτή η συζήτηση. Μάλλον θα το έλεγα για την ακρίβεια. Δεν είναι αυτό ακριβώς. Στις δικές τους απόψεις αυτοί συμπεριέλαβαν το σύνολο των δεσμεύσεων των προηγούμενων κυβερνήσεων, ξεπερνώντας το email Χαρδούβελη που εμπεριέχονται στο μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα. Όλα σε μία φάση λοιπόν. Mm-hmm. Περί αυτού πρόκειται. Άρα λέτε ότι δεν μπορούμε να βάλουμε τις μαξιμαλιστικές δικές τους θέσεις και το όριο που χωρίζει τη δική μας να τα βάλουμε πάλι για να κάνουμε ένα μεσόριο. Γιατί συνθετική πρόταση. Ακριβώς. Ναι. Υπό την έννοια λοιπόν ότι ήταν λοιπόν με αυτή την έννοια ήταν αναμενόμενη η συμπεριφορά τους, η οποία επικυρώθηκε και επισημοποιήθηκε και με αυτές τις απαράδεκτες αξιώσεις που εξέφασε από χθες. Εντάξει, αναμενόμενη η συμπεριφορά τους, αλλά βλέπετε και αυτό πάλι επιβεβαιώνει ως ένα πολύ μεγάλο βαθμό τουλάχιστον ένα μέρος της ανάλυσης που κάναμε το γεγονός ότι σε συνόδους κορυφής, σε συνόδους των G7 συζητιέται το θέμα της Ελλάδος δείχνει ακριβώς ότι αυτό που λέγαμε όλα τα προηγούμενα χρόνια ότι εδώ δεν είναι αμεληταίο εάν προκύψει ένα διέξοδο ανάμεσα στην Ελλάδα και τους δανειστές της. Και αυτό θα έχει επιπτώσεις απρόβλεπτες. Τώρα, να σας πω, κύριε Υπουργέ. Όταν ο Ομπάμα παίρνει ο ίδιος, αισθάνεται την ανάγκη να παρέμβει, κάτι λέει. Ο οποίος χαρακτηριστικά έχει πει ότι μια τράπεζα, ας πούμε, μικρή, όπως την Lehman Brothers, κατέρευσε και ακόμα δεν έχουμε καταμετρήσει όλες τις επιπτώσεις που είχε στην παγκόσμια οικονομία. Φανταστείτε να συμβεί κάτι έτσι σε σχέση με την Ελλάδα. Πείτε μου κάτι. Αυτό όμως που λέει ο Πρωθυπουργός, το είπε και στη Βουλή. Ότι, παιδιά, με συγχωρείτε, δεν υπάρχει deadline. Δεν υπάρχει δηλαδή όριο χρονικό. Τι σημαίνει πρακτικά, ότι μπορεί, ας πούμε, στην κατάσταση που είμαστε τώρα, που δεν είναι και καλύτερη εδώ που τα λέμε, έτσι. Η ρευστότητα έχει πρόβλημα, η αγορά κτλ. Τι μπορεί να κρατήσει αυτό, ας πούμε, δύο μήνες, τρεις, τέσσερις. Θέλω να πω, δεν έχει, αλλά
Πού πάει, ας πούμε. Γιατί... Αντικειμενικά, ναι, όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι δεν υπάρχει πολυτέλεια ενός τριμήνου, όπως λέτε. Αλλά προφανώς θα ήταν άστοχο το να πει κανείς ότι μέχρι τέλους εβδομάδας ή σε 10 μέρες κλείνει η οποιαδήποτε συζήτηση. Ναι. Διότι επειδή έχουμε μπει πια στη φάση των πολιτικών αποφάσεων, θα έλεγα ότι πρέπει να δώσουμε μια ευκαιρία λοιπόν στην πολιτική να αναζητήσει αυτό που ονομάζουμε. Άρα ούτε στην τριμερή που θα γίνει πάλι τώρα, ας πούμε την Τετάρτη, περιμένετε. Θα είναι όμως καθοριστική σημασία. Θα είναι καθοριστική, έτσι. Έτσι, ακριβώς. Αλλά αυτές οι θέσεις όμως. Ουσιαστικά τώρα είμαστε σε μια προημιτελική συζήτηση, ναι, που γίνεται αυτή τη στιγμή. Αυτές ανάμεσα οι σε που επιτελεία τα οποία δεν είναι τεχνικά πια, αλλά δεν είναι και το κεντρικό πολιτικό επίπεδο των συζητήσεων. Ναι. Δεν βρισκόμαστε. Αυτές τις θέσεις που μας μετέφερε ο Γιούνκερ, προφανώς είναι θέσεις των πολιτικών. Δεν είναι των θεσμών. Οι πολιτικοί κάτσαν εκεί πέρα, οι πενταμερείς, δεν ξέρω πόσοι ήταν εκεί πέρα. Και προσέξτε να δείτε όμως, αλλά σε αυτή τη φάση επέλεξε η πολιτική έκφραση των δανειστών να μείνει σε αυτά που έλεγαν οι θεσμοί, ναι, αρχικά. Αυτό ελπίζουμε να ανατρέψουμε εμείς. Να το υπερβούν. Προφανώς. Ναι. Προφανώς. Ναι. Και αν δεν το ανατρέψουμε. Δεν θα υπάρξει συμφωνία. Και τι θα γίνει. Είναι δυνατόν να υπάρξει. Είστε διατεθειμένος να πληρώνετε 23% για τα φάρμακα ή για τη συντριπτική πλειοψηφία των τροφίμων, να καταργηθεί το ΕΚΑΣ. Εσείς ατομικά. Ή υπάρχει, να το πούμε αλλιώς, υπάρχει Έλληνας πολίτης ή Έλληνας πολιτικός, ο οποίος να πει ότι ναι, ότι πρέπει για το συμφέρον της χώρας να το υπογράψουμε. Εγώ δεν το έχω ακούσει. Πιστεύω αυτό. Ότι αυτό... Ευτυχώς δεν το έχω ακούσει μέχρι τώρα. Δεν ξέρω αν το ξέρετε. Εντάξει, στη Βουλή το πετύχατε αυτό. Δηλαδή το έχετε. Ότι, ναι, είπαν όλοι, μην το δεχτείτε, αλλά μην πάρετε από όσα είπαν όλα τα κόμματα μόνο αυτό. Είπαν κι άλλα. Έτσι. Εντάξει, το είπαν αυτό. Δηλαδή εκεί ο Τσίπρας μπορεί να πάει στους παιδιά, πει παιδιά, πήγα στη Βουλή, τους έβαλα όλους, τους δώσα όλους και όλοι μου είπαν αυτό δεν πάνε να το δεχτούμε. Εν συνόλο. Αλλά δεν είπαν μόνο αυτά, είπαν κι άλλα. Είπαν βιαστείτε. Αυτό όμως έχει μια δικιά του σημασία, έχει ξεχωριστή σημασία. Πρέπει να το κρατήσουμε. Και δεν πρέπει να κρατήσουμε την προσπάθεια του καθένας να δικαιολογήσει τα πεπραγμένα του. Ναι. Όχι, άστο αυτό. Εν πάση περιπτώσει, είναι φανερό ότι δεν μπορεί να δεχτεί καμία κυβέρνηση αυτά τα οποία ζητάνε. Έχετε δίκιο σε αυτό. Το θέμα είναι ότι αν αυτοί δεν κάνουν πίσω, δεν υποχωρήσουν, γιατί αυτή είναι η βασική πολιτική της κυβέρνησης, τι θα κάνουμε εμείς. Θα δώσουμε λίγο περιθώριο, τι περιθώριο περισσότερο στη συζήτηση. Πώς. Μου λέτε δηλαδή ότι αν επιλέξουν τι. Όχι μόνο την πολιτική ταπείνωση. Να επιμείνουν στα βασικά σημεία. Να επιμείνουν σε προτάσεις και αξιώσεις που δεν μπορείτε και να θέλετε, που δεν θέλετε, ελπίζω, που δεν μπορείτε να τις δεχτείτε. Την ίδια ώρα που βλέπω αυτή την σκληρή στάση εκ μέρους των δανειστών, διαπιστώνω ότι υπάρχουν φωνές πολύ ψηλά που λένε ότι δεν επιθυμούμε τον Brexit. Σε εκείνους. Ναι, ναι. Δεν επιθυμούμε τον Brexit. Θα είναι απρόβλεπτες οι συνέπειες ενός τέτοιου γεγονότος. Άρα νομίζω ότι ακόμα υπάρχουν πολύ σοβαρά περιθώρια συνεννόησης. Εάν όχι, εγώ είμαι επηρεασμένος και έπαιρνα άρθρο του Θανάση του Καρτερού που διάβαζα χθες με τίτλο «Αν δεν» ή κάτι τέτοιο, mm-hmm, δηλαδή «Αν δεν υποχωρήσουν». Έτσι είπατε και χθες, δηλώσατε ότι το ενδεχόμενο των εκλογών είναι ανοιχτό. Ναι. Και τι θα κερδίσει άμα κάνετε εκλογές, δηλαδή. Μέσα ότι επιμένουν αυτοί είναι ανυποχώρητοι και φτάνουμε σε. Εγώ προσωπικά το συναρτώ σε σχέση με την επίτευξη ή μη συμφωνίας του ενδεχόμενου των εκλογών. Δηλαδή δεν μπορέσουμε να καταλήξουμε κάπου. Θεωρώ ότι θα πρέπει να υπάρχει προσφυγή στον ελληνικό λαό, ώστε να του εξηγηθεί και να του ζητηθεί να δοθεί μια εντολή η οποία θα έχει κάποια νέα πλέον όρια. Τι δηλαδή, θα του πείτε. Επειδή την είδα τη θέση σας χθες. Ναι. Χθες την είπατε στο Sky. Επίσης, στο ανταγωνιστικό σας Sky. Εντάξει. Λοιπόν, στον κύριο Χατζή. Μια χαρά. Λοιπόν, επειδή προσπάθησα να το αποκωδικοποιήσω, είπατε. Πες ότι δεν καταλήγουμε σε συμφωνία και θα πάμε και θα ζητήσουμε από τον ελληνικό λαό και να του πούμε. Να μας να ανοίξεις τη βεντάλια. Η οποία μπορεί να είναι από το αποδέξου μια πολύ βαρύτερη συμφωνία από αυτή που σου είχαμε δεσμευτεί εμείς με τις προεκλογικές μας δεμές, μέχρι κάνε ρήξη. Mm. Αυτό να του πείτε. Δηλαδή, εν λευκό εξουσιοδότηση. Εν λευκό. Εν λευκό σε καμιά περίπτωση. Κάποια διότι αν ήθελες την εν λευκό εξουσιοδότηση, δεν ήταν ανάγκη να πας στις εκλογές. Ακριβώς επιζητάς λοιπόν την δημοκρατική νομιμοποίηση. Ναι, με άλλα πλέον πολιτικά όρια. Με άλλα πολιτικά όρια. Εκεί πλέον ο κόσμος, μισό λεπτό, εκεί ο κόσμος. Με την ψήφο του, ψηφίζοντας τα αντίστοιχα προγράμματα, τις αντίστοιχες θέσεις, θα δείξει τι ακριβώς θέλει.
και θα δεσμεύσει. Εσείς θα έχετε μια θέση. Έτσι δεν είναι. Εσείς θα έχετε μια θέση. Εμάς η θέση μας, θα είναι ακριβώς που είναι και τώρα. Ότι ναι, μεν είναι επιλογή μας να πάμε σε έναν αμοιβαία επωφελή συμβιβασμό, αλλά αυτός δεν μπορεί να γίνει εις βάρος του πυρήνα κάποιων βασικών θέσεων μας. Συνεπώς θα του ζητάτε να ψηφίσει ρήξη με αυτή τη λογική. Όχι, ρήξη κατά ανάγκη, θα το ζητάμε. Ξέρετε, αν έχουν κάτι, να βαγίσει εδώ, όλα, εδώ, έχω ένα πρόβλημα. Ενώ η ελληνική γλώσσα είναι πάρα πολύ πλούσια σε λέξεις, σε έννοιες, έχουμε πια διαμορφώσει ένα δίπολο. Ρήξη συμφωνία, δεν είναι έτσι. Δηλαδή, αν εννοείται ρήξη την συνέπεια σε κάποιες θέσεις, την συνέπεια στην υπεράσπιση των συμφερόντων της μεγάλης πλειοψηφίας του ελληνικού λαού, αυτό είναι ρήξη. Πέστε το έτσι όμως, μην το λέτε ρήξη. Το ρήξη είναι κάτι αρνητικό. Εμείς δεν πηγαίνουμε με αρνητικές θέσεις. Πηγαίνουμε ακριβώς με μια θετική πρόταση υπεράσπισης των συμφερόντων αυτών που πληγήκανε από την μνημονιακή πολιτική. Κύριε Σκούρε, δεν ξέρω τι σας ενοχλεί ακριβώς, αλλά η ρήξη δεν έχει αρνητική. Όχι, κάνω την δικιά μου ανάγνωση. Ναι, δεν έχει αρνητική φόρτιση. Οι συνέπειες μπορεί να είναι τις ρήξεις, μπορεί να είναι αρνητικές, αλλά η ρήξη αυτή καθεαυτή θα μπορούσε να ήταν και μια επαναστατική πράξη. Όπως λένε μερικοί συντροφοί σας. Παραδείγματος χάρη. Βλέπω ότι όσο μεγαλώνετε, γινάστε όλο και πιο ριζοσπαστικός στον λόγο. Ναι, σε αντίθεση με εσάς. Σε αντίθεση με εσάς. Όσο ανεβαίνετε στα σκαλοπάτια, τόσο είστε πιο διαλλακτικός. Το κρίνει ο κόσμος. Λοιπόν, το θέμα είναι τι θα γίνει μετά την επόμενη μέρα. Πες ότι γίνονται λοιπόν και εκλογές. Θα πάρετε μια θέση εσείς σαν κυβέρνηση. Δεν μπορεί να λέτε. Σας είπα πια. Το εθνείς. Θα λέτε, ενισχύστε με να συνεχίσουν να λέω όχι, γιατί θα έχουμε πει το τελικό όχι πια για να φτάσουμε σε εκλογές, έτσι. Ναι. Ενισχύστε με για να επιτευχθεί αυτή η συμφωνία με αυτά τα χαρακτηριστικά που θέλουμε. Εσείς πιστεύετε ότι θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο ή ότι τελικά θα κάνουμε συμφωνία? Θέλω να πιστεύω ότι θα φτάσουμε. Από τη στιγμή που λέμε ότι είναι η επιλογή μας. Από εκεί πέρα μην μου ζητάτε τώρα να διατυπώσω, ας πούμε, στη βάση ποσοστών τι θεωρώ ότι είναι πιθανό ή όχι. Ποια είναι η πολιτική βούληση. Επειδή εσείς έχετε την ευθύνη του Υπουργείου, θεωρείτε ότι η βαθύτερη, ας πούμε, ουσία της πρότασης των δανειστών, της απέτησης των δανειστών να ασχοληθεί η χώρα με το ασφαλιστικό, δεν έχει μια πραγματική βάση? Ναι, αυτή είναι και δικιά μας πρόθεση. Γι' αυτό λέω, δηλαδή, εσείς εδώ από αυτή τη θέση μας είχατε πει ότι κατά το Σεπτέμβρη. Ακριβώς. Θα πρέπει να το ξεκινήσουμε να κάνουμε ένα διάλογο. Μα ούτως ή άλλως επεξεργαζόμαστε μια τέτοια πρόταση. Ναι. Άρα. Όποιος δεν θέλει να είναι βιώσιμο το ασφαλιστικό του σύστημα. Ναι. Αλλά να έχει όμως και κάποια χαρακτηριστικά. Εάν χάσει τον κοινωνικό του χαρακτήρα, τότε να μην έχουμε δημόσιο ασφαλιστικό σύστημα, να πάμε σε ιδιωτικές εταιρείες. Αλλά ξέρετε τι συμβαίνει καμιά φορά με αυτές τις ιδιωτικές εταιρείες. Χρεοκοπούνε. Θα μπορούμε να εγγυηθούμε ως κοινωνία ότι οι πατεράδες μας θα έχουν πατεράδες ή εμείς μεθαύριο, γιατί έχετε μεγαλώσει κι εσείς και εγώ. Εμείς θα έχουμε πολύ σύνταξη, θα υπάρχει αλληλεγγύη των γενεών. Θα υπάρχει ο κοινωνικός χαρακτήρας. Όχι, δεν πρέπει να τα υπερασπιστούμε. Αυτά δεν αμφισβητούνται αυτή τη στιγμή. Αμφισβητούνται. Αλλά υπάρχει και μια πραγματικότητα. Υπάρχει όμως και μια. Μα η πραγματικότητα, ξέρετε, δεν είναι. Να σας πω ένα παράδειγμα. Δεν κινείται νομοτελειακά. Δεν είναι μονόδρομος. Το ακούσαμε αυτό το παραμύθι για το μονόδρομο του μνημονίου. Ένα λεπτό. Και τι έγινε λοιπόν? Δεν μιλάω για μονόδρομο. Τι κάναμε? Μισό λεπτό. Πήραμε όλα αυτά τα μέτρα που μας ζητήσανε. Μισό λεπτό. Εδώ θα πρέπει να το λέμε και να το ξαναλέμε, παρότι δεν είναι καινούριο. Πήραμε όλα αυτά τα μέτρα που μας ζητήσανε για να γίνουμε πιο ανταγωνιστικοί. Ανταγωνιστικοί δεν γίναμε. Για να μειωθεί η ανεργία και η ανεργία εκτινάχθηκε. Για να σωθεί το ασφαλιστικό σύστημα και είναι σε χειρότερη θέση. Και μάλιστα κάναμε και το PSI. Δηλαδή, γιατί να συνεχίσουμε στον ίδιο δρόμο? Αναμφισβήτητα δεν υπάρχει ούτε μία υποσημείωση σε αυτά που λέτε. Έχετε δίκιο. Όμως, η επόμενη μέρα είναι το βασικό. Ο αντιπρόεδρος της Βουλής, παραδείγματος χάρη ο κ. Μητρόπουλος, να σας πω ένα παράδειγμα, που ξέρει και τα εργατικά, είπε χτες στο ΜΕΚΑ Σαββατοκύριακο ότι μόνη της η Ελλάδα θα αναγκαστεί να κόψει κύριες και επικουρικές συντάξεις, αφού τα ασφαλιστικά ταμεία έχουν ξεμείνει από λεφτά. Δεν ξέρω. Λέω. Με βάση ποιον αναλύσεων. Και εγώ θέλω να το σχολιάσετε ως υπουργός πια. Δεν ξέρω βάση ποιον αναλύσεων το λέει. Εμείς αυτό το οποίο επιχειρούμε είναι να διαμορφωθεί μια πρόταση ριζοσπαστικής ασφαλιστικής μεταρρύθμισης, η οποία να προσθέτει στο δημόσιο ασφαλιστικό σύστημα και νέους πόρους για να κρατήσει αυτά τα χαρακτηριστικά που σας είπα πριν. Και να έχουμε ένα μεσομακροπρόθεσμα. Με κοινωνικούς πόρους κυρίως. Νέους πόρους. Πέρα από την τριμερή συμμετοχή.
Υπάρχει μια ολόκληρη διεθνής εμπειρία. Δεν θα ανακαλύψουμε εμείς ξαφνικά την Αμερική. Επειδή η Ευρώπη πάει να κόψει αυτή την έμεση χρηματοδότηση, πάει να την κόψει. Δηλαδή αυτούς τους λεγόμενους κοινωνικούς πόρους. Δεν θέλει να την κόψει. Διότι έτσι όπως προχωράει αυτή τη στιγμή η παγκόσμια οικονομία με τη λογική της παγκοσμιοποίησης κάτω από την νεοφιλελεύθερη ηγεμονία, όλα αυτά θεωρούνται βαρύδια. Βαρύδια στον ανταγωνισμό. Όταν λοιπόν δεν υπάρχει ασφαλιστικό σύστημα βιώσιμο στην Κίνα, ο οποίος είναι ένας μεγάλος ανταγωνιστής της Ευρώπης, τότε εσύ πρέπει να ακόψεις τους μισθούς και να διαλύσεις το συνταξιδοτικό σύστημα για να είσαι ανταγωνιστικός. Θα προχωρήσουμε έτσι. Θέλουμε έτσι να γίνει ο κόσμος. Ή αυτά τα οποία πέτυχε μετά από αιώνες αγώνων, θα πρέπει να τα διατηρήσουμε και να διατηρήσουμε. Για να είμαστε ακριβείς, οι ψηφοφόροι σας. Δεν είναι το δίλημα και έτσι τελικά. Για να είμαστε ακριβείς, αυτό που θέλουμε είναι να βρείτε μια λύση όπως είχατε υποσχεθεί, να μην είναι έτσι ο κόσμος, να είναι έτσι όπως τον περιγράφετε. Δεν περνάει μόνο από το χέρι μας. Έτσι, αυτό θα λέμε. Η Ελλάδα μόνο δεν το κάνει. Βέβαια, προφανώς. Γι' αυτό λέμε για συσχετισμούς, γι' αυτό επιλέγουμε μέσα στην Ευρώπη. Γνωρίζουμε ότι αυτό το στοίχημα είναι ιστορικών διαστάσεων και δεν είναι απάντηση στον ορατό, στον βραχυπρόθεσμο ορίζοντα, εντός του βραχυπρόθεσμου ορίζοντα. Έτσι είναι. Αλλά ξέρετε, εμείς οι οποίοι προερχόμαστε από την αριστερά, έχουμε μάθει να έχουμε στο μυαλό μας και όραμα. Άρα για να καταλήξουμε, αν και είναι πολύ νωρίς, όταν εσείς θα ξεκινήσετε τον Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο, να πάτε σε μια μεγάλη ασφαλιστική μεταρρύθμιση. Μεγάλη. Ολόκληρη. Θα είναι μια μεταρρύθμιση η οποία θα εξασφαλίσει πόρους. Δεν θα μειώσει συντάξεις. Δεν θα ανακατανύμει. Καλά, αυτός που βγαίνει στα 45, ρε παιδί μου, σύνταξη μπορεί να το. Στοιχείο αναδιανομής μπορεί να υπάρχει. Ναι. Στοιχείο αναδιανομής υπέρ των πιο μικρότερων συντάξεων. Ναι. Δηλαδή να κόψει από τους μεγάλους και να δώσει τους μικρούς. Αλλά σας λέω, να το καταλάβουμε. Λέω, όταν λέμε ότι πρέπει να έχει κοινωνικό χαρακτήρα και αναδιανομητικό χαρακτήρα, υπάρχει και μια τέτοια διάσταση. Αλλά προσέξτε να δείτε. Εξαρτάται και από τα όρια όμως, έτσι. Δηλαδή είναι άλλο πράγμα να λες θα πάρω. Προσεγγίσεις. Αλήθεια. Δηλαδή δεν μπορεί να πει, λοιπόν, κόψε λίγο, βάλε δύο χρόνια παραπάνω, κάνε εκείνο και θα λέει. Δεν λύνεται έτσι. Δεν λύνεται έτσι. Πάντως έχετε το νου σας ότι καλό είναι να προσέχουμε τους μικρούς, τους αδύναμους και τους πολύ χαμηλούς, αλλά και όλος ο κακόμερος που έχει πληρώσει 35 χρόνια. Δεν μπορεί να τον κουτσουρεύει συνεχώς. Δηλαδή και αυτός κάποιος πρέπει να έχει μια απολαβή, άμα έτσι δεν είναι. Ως γενική αρχή τώρα το λέω, διότι. Ναι, ως γενική αρχή καλό ακούγεται. Αλλά εκείνο που προέχει πες είναι να επιβιώσουν όλοι. Λοιπόν, και να ζήσουν όλοι. Πάμε σε διάλειμμα και θα γυρίσουμε. Έχουμε πολλά να πούμε. Βέβαια. Ακόμα.